υπάρχει λοιπόν περιθώριο. Πρόσφατα στη ΔΕΦ υπήρξε ένα φόρουμ, μια συζήτηση για την ανάπτυξη συνεργασίας στο κομμάτι του φαρμάκου. Υπήρξαν εισηγήσεις, υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας της Ρωσίας και σε ένα κρατικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας της χώρας μας, σε μία προοπτική αμοιβαίας και υποφελούς συνεργασίας σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, όπως αντιλαμβάνεστε, και για την παραγωγική προοπτική του τόπου μας. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτό. Έχουμε αξιόπιστες μονάδες παραγωγής ποιοτικών λιμοσύμων. Υπάρχει φυσικά και το κομμάτι του τουρισμού υγείας. Και πριν από 3 χρόνια, από κοινού με την διοίκηση της Αρχής του Τουρισμού της χώρας, μιλήσαμε, συζητήσαμε και σχεδιάσαμε ότι το 2018, 2018 ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που θα φτάσουν στην Ελλάδα θα έρχεται στα 3 εκατομμύρια. Είναι το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα για την αποκατάσταση και για υπηρεσίες ΣΠΑ και ευεξίας στους Ρώσους πολίτες. Και στο τέλος, θα προτείνω κάποιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας στο τομέα της κοινωνικής ασφάλειας, στο τομέα της αποκατάστασης. Φιλοδοξούμε με την επέκταση της χρονικής περίοδου και εδώ πρέπει να εστιαστούμε και να δούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε την επιμήκυση της περίοδου πριν και μετά. Να πω ότι η περιφέρεια είναι δίπλα, χρειαζόμαστε όμως και από πλευράς της κυβέρνησης αγαπητέ Υπουργέ να δούμε τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν υποδομών και πρέπει παράλληλα να δούμε ότι μια σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο θρησκευτικό τουρισμό πόσο κόσμος έρχεται για τα προϊόντα που πρέπει να επενδύσουμε και στην πρωτογενή αγορά με τα προϊόντα τα τοπικά, τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με την εξαγωγική δραστηριότητα. Άρα και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο περιβαλλοντικός τουρισμός είναι μέσα στις προτεραιότητες που εμείς βάζουμε ως περιφέρεια Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τώρα στη ρώσικη αγορά, από τη μέχρι σήμερα η εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι πολλές, καθώς ο Ρώσος επισκέπτης μας θεωρεί ως ένα ελκυστικό προϊόν ανοίξη μας, δεδομένου βεβαίως και των κοινών θρησκευτικών και πολιτισμικών καταναλωτών, των κλιματολογικών συνθήκων, κυρίως οι μερικούς μήνες, αλλά και των τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και της κρητικής κουζίνας. Το ρεύμα φιλοδοξεί μέσα από τις εργασίες αυτού του συνεδρίου να οριοθετήσει το πλαίσιο κοινών δράσεων που θα κομίσουν ποικίλα ωφέλη σε αμφότερους τους μετέχοντες αυτές. Έχουμε σχεδιάσει και θα κουβεντιάσουμε ευκαιρία δοθήσεις και με την παρέμβαση των ειδικών επιστημών ασυλλητών ένα εφικτό πρόγραμμα συνεργασίας που εστιάζει στον τουρισμό και στις ποικίλες εκφάσεις του, αλλά και στον πολιτισμό, τη θρησκεία, την παράδοση, την παιδεία, την υγεία, τις μεταφορές, τη γνωστή παγκοσμίως κρητική διατροφή, με έμφαση στην παρουσίαση των πολλαπλών δυνατοτήτων της Κρήτης, αλλά και τις δεδηλωμένες προτιμήσεις των Ρώσων επισκεπτών μας, το οποίο με χαρά διαπιστώνουμε ότι αυξάνονται κάθε χρόνο. Μετά από ένα όχι και τόσο θετικό ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περίοδου, που επηρεάστηκε αρνητικά από τα τραυματικά συμβάντα την άνοιξη, το προσφυγικό, καθώς επίσης την πολιτική κατάσταση της χώρας μας, αλλά και από τότε ακόμα το άλυτο θέμα, το οποίο ευτυχώς για μας φτιάχτηκε τον Ιούλιο, το θέμα της βίζας. Βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζουμε μια αύξηση αφήξεων από τη Ρωσία της τάξης περίπου 40% σε σύγκριση με το 2015. Μέρα φορά το έργο του αρχήτημου προξενείου είναι ποιοτικό και αθόρυβο. Η κοστιλίδα από την ίδρυσή του το 1998, τους εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι επισκέπτες του νησιού. Από τις αρχές του δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε η πρωτοπόρα προσπάθειά μου για το άνοιγμα της Ρωσικής αγοράς στην Κρήτη. Μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργήσαμε δικά μας γραφεία στη Μόσχα,
και κτίσαμε ένα δίκτυο 10.000 ταξιδιωτικών γραφείων σε 30 μεγάλες πόλεις, προβάλλοντας την Κρήτη και την Ελλάδα. Προσαρμόσαμε τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες μας. Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό σκυλός και γλώσσα και μέσα από προγράμματα υψηλής φιλοξενίας γνωστοποιήσαμε την Κρήτη και τον ρυθμό σε σημαντικές προσωπικότητες της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα η Κρήτη είναι σήμερα ο μεγαλύτερος προορισμός Ρώσων τουρισμών στην Ελλάδα. Το τουριστικό μέλλον της Κρήτης στη Ρώσικη αγορά θα είναι πολύ δυνατό. Εκατομμύρια ανθρώπων μετακινούνται σήμερα ώστε ο θρησκευτικός τουρισμός να είναι ένα ταχύτατα αναδυόμενο ρεύμα εναλλακτικής μορφής τουρισμού. Μιλάμε για τη Ρωσία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, μια τεράστια χώρα, περίπου 142-143 εκατομμύρια κόσμους. Ο Όμιλος Μουζενίδη μετράει ήδη περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του τουρισμού. Ιδρύθηκε το 1995 από τον πρόεδρο κ. Πόλης Μουζενίδη. Και ένα μέρος, ένα κομμάτι αυτής της πορείας είναι, έχει να κάνει με τον τουρισμό, όπως θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, εκδηλώσεις κατά την πρώτη επίσημη παρουσία των Ρώσων στρατιωτών στον τόπο μας. Ο Νίκος Σταμπολίδης, γέννημα θέμα της κρητικής γης των Χανίων. Αγαπούσε από τότε που θυμάται τον εαυτό του την ιστορία, την πίεση και τον πολιτισμό. Ήρθε η ώρα για την τελετή βράβευση του κυρίου Νικόλου Σταμπολίδη, του καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και δημιουργού του Μουσείου της Αρχαίας Ελέφαντας. Φίλοι που έχετε έρθει από όλο το Ρέθυμνο και από την Ελέφθαρνα και την Αρχαία Ελέφθαρνα, βλέπω οι πίσω θέσεις οι όρθιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Να πω ότι οι φετινές μας καφές με οδηγούν στην ανάπτυξη μέσα σε 2 χρόνια, κύριε Περιφερειάρχη και κυρία Αντιπεριφερειάρχη, στην περιοχή της Αρχαίας Ελέφθαρνας, του Κατσιβέλου δηλαδή, στη δημιουργία διαδρομής τουλάχιστον 4 εκκλησιών, 3 παλαιοχριστιανικών βασιλικών, μοναδικών, μία από τις οποίες είναι προημότερη της Αγίας Σοφίας και η επιγραφή που βρήκαμε φέτος, το ανακοινώνω τώρα σε εσάς, λέει «Ο Θεός της Αγίας Ειρήνης βοήθη». Δεν είναι η Αγία Ειρήνη η Ρωμαία. Είναι η Αγία Ειρήνη του Θεού. Επομένως. Μαζί με τον Δήμο, αυτή τη διαδρομή που είναι πραγματικά μια οραματική διαδρομή, θα την χρηματοδοτήσουμε και θα την κοινοποιήσουμε πρώτα ο Θεός, τη δύναμη του Θεού, μαζί με τον Δήμο μας. Τη βοήθεια την Δήμο. Γιατί χτίσαν την πόλη εδώ. Θα καταλάβετε βέβαια ότι η πόλη είναι ό,τι βλέπετε μπροστά σας για 1,5 χιλιόμετρο και ό,τι βλέπετε πίσω ακριβώς το αντίστοιχο ανατολικό. Γιατί βρίσκεται αυτό το νεκροταφείο μέσα στην πόλη. Ο Αριστοτέλης λέει ότι αντίθετα με τους υπόλοιπους Έλληνες, οι Κρητικοί και οι Σπαρτιάτες έχουν τα νεκροταφεία τους μέσα στην πόλη. Ούτως ώστε, εάν έρθει και τους επιβουλευτεί κάποιος εχθρός, του λένε
Με ποιο δικαίωμα εσύ έρχεσαι εδώ? Όμως, τα μουσεία, όπως ξέρετε, δεν γίνονται μόνο για μας, τους ικανούς σε εισαγωγικά, γίνονται και για αμαία και γίνονται και για ανθρώπους που δεν έχουν τις δικές μας δεξιότητες. Δηλαδή, αν έρθει ένας τυφλός, πώς θα καταλάβει αυτή την ασπίδα? Γι' αυτό φτιάξαμε το αντίγραφό της και δεν του βάλαμε τζάμι, για να μπορεί κάποιος να το χαϊδέψει. Thank you.
Ευχαριστώ.